Άσχημη τροπή πήραν οι διακοπές για τον 19χρονο Βρετανό Ρότσερ Φιτζπάτρικ, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γύρω στις 10 το βράδυ, ο άτυχος Βρετανός παρακολουθούσε τον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του για το παγκόσμιο κύπελο μαζί με φίλους του, καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών. Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα γύρω στις 5 τα ξημερώματα, ο 19χρονος τουρίστας βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος έξω από χώρο στάθμευσης στην Αγία Νάπα. Γύρω στις 5 και 10 σήμερα το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία για την ύπαρξη σοβαρά τραυματισμένου προσώπου έξω από πολυόρροφο χώρο στάθμευση στην Αγία Νάπα. Η σκηνή αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή. Αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες και στοιχεία εν σχέση με τις θύελλες τραυματισμού του 19χρονου. Ο 19χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους. Ο Ρότσερ Φιτζπάτρικ είχε έρθει στην Κύπρο για ολιγοήμερες διακοπές με τους φίλους του στην Αγία Νάπα.